Σε καλωσορίζω σε ένα ακόμη βίντεο της Smart Chemistry. Μείνε μαζί μας μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθεις πώς μπορείς να λάβεις μέρος σε ένα φοβερό giveaway που διοργανώνει το κανάλι για σένα. Βασικά πήγαινε κατευθείαν στο τέλος του βίντεο για να μάθεις για το giveaway. Δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσεις και όλο, δεν θα χάσεις και τίποτα το ιδιαίτερο. Τι? Θα ξεκινήσουμε? Άντε, δεν θα φάμε όλη τη μέρα εδώ. Αγαπητέ μου θεατάκο, τι μου γίνεσαι? Σε αυτό το βίντεο της Smart Chemistry, για να προσθέσω ομορφιά και φρεσκάδα, έφερα και τη γλάστρα. Μια υπέροχη ορχιδέα για να δώσει τη δροσίτσα της στο στούντιο της Smart Chemistry. Χριστίνα! Μετά από δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στο προφίλ της Smart Chemistry στο Instagram, εσύ επέλεξες ένα χημικό στοιχείο από τα 118 που περιέχει ο περιοδικός πίνακας για να μεταφέρουμε σε βίντεο στην οθόνη σου. Νικητής με τις περισσότερες ψήφους αναδείχθηκε το χημικό στοιχείο βισμούθιο BI, γι' αυτό και εγώ, σαν σωστός YouTuber που σέβεται το κανάλι του και την επιθυμία των ακολουθών του, θα σου μιλήσω σήμερα για τον Δημήτριο, που ήταν ο φιναλής της δημοσκόπησης και έχουμε και το ίδιο όνομα. Ότι γουστάρω θα ανεβάζω στο κανάλι, δεν θα μου πεις εσύ? Τι ότι γουστάρεις θα ανεβάζεις? Το βισμούθιο δεν κέρδισε? Ναι, αλλά το Δημήτριο θα αρέσει περισσότερο, πιστεύω. Ποιο Δημήτριο, ρε Πάσκαλα? Εσύ δεν μου υποσχέθηκες να μου φτιάξεις κρυστάλλους βισμουθίου? Θες να τα πάρω τώρα? Ηρέμησε. Κοίτα τι θα κάνουμε. Θα γυρίσουμε τώρα το βιντεάκι για το Δημήτριο και την άλλη εβδομάδα θα σου φτιάξω κρυστάλλους βισμουθίου. Promise! Okay, ή θα μου φτιάξεις τώρα κρυστάλλους βισμουθίου που μου υποσχέθηκες, ή θα ανοίξω δικό μου κανάλι στο YouTube και θα γίνω και vlogger. Βισμούθιο, αγαπητέ μου θεατάκο, Smart Chemistry βρε, ό,τι θέλει ο θεατάκος μου. Βισμούθιο υποσχεθήκαμε, βισμούθιο θα δώσουμε, παντελονάτα! Από 118 χημικά στοιχεία λοιπόν, με απίστευτες ιδιότητες, εντυπωσιακές αντιδράσεις και βαθύτερη χημεία, εσύ επέλεξες το βισμούθιο. Γλυκέ μου θεατάκο, το βισμούθιο! Γιατί, τι έχει το βισμούθιο? Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν έχει και τίποτα αξιόλογο. Έχει. Σχηματίζει φοβερούς κρυστάλλους. Μα μόνο αυτό κάνει ρε εσύ. Μου είναι αρκετό. Δηλαδή εσύ μόνο για τους κρυστάλλους ψήφισες το βισμούθιο? Άνθρακα ψήφισα. Κάνει καλύτερους κρυστάλλους. Ευτυχώς τότε που δεν κέρδισε ο άνθρακας στη δημοσκόπηση. Εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε δίκαιοι απέναντι στο βισμούθιο. Εκτός από τους πανέμορφους κρυστάλλους που σχηματίζει, έχει και κάτι ακόμα πολύ εντυπωσιακό. Γαμάτο όνομα! Έχει το πιο φοβερό, το πιο μπάντα, το πιο τρομακτικό όνομα. Βισμούθιο! Μπορεί να τρομοκρατήσει ακόμα και τον πιο σκληρό κα***ι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αναλύσουμε την άσκηση 5. Αλεξάνδρα, βισμούθιο είναι αυτό πάνω. Το βισμούθιο βρίσκεται στη 15η ομάδα του περιοδικού πίνακα και οι χημικές του ιδιότητες προσεγγίζουν αυτές του αρσενικού As και του αντιμονίου SB. Στην αρχαιότητα μπέρδευαν το βισμούθιο με τον μόλυβδο PB και τον κασίτερο SN, αφού τα τρία χημικά στοιχεία παρουσιάζουν παρόμοιες φυσικές ιδιότητες. Η σχετική ατομική μάζα AR και η πυκνότητα του βισμουθίου έχουν παραπλήσιες τιμές με αυτές του μολύβδου και έτσι το βισμούθιο αποτελεί μια καλή λύση σε διάφορες εφαρμογές αντί για τον τοξικό μόλυβδο. Άλλη μια ιδιότητα του μετάλλου μας είναι αυτή που θα σου αναφέρει η Χριστίνα, γιατί οι γλάστρες δεν μιλάνε και φυσικά το Χριστινάκι μας μόνο γλάστρα δεν είναι. Ακριβώς, Δημήτρη. Το βισμούθιο έχει μικρή θερμική αγωγημότητα σε σχέση με άλλα μέταλλα. Άρα θα ήταν άσκοπο να φτιάξουμε μια κατσαρόλα από βισμούθιο για να ζεστάνουμε το φαΐ μας. Σωστά. Το ανοξείδωτο ατσάλι των καθημερινών κουζινικών θερμαίνεται πολύ πιο γρήγορα από το βισμούθιο. Εκτός από αυτό, το βισμούθιο λιώνει στους 271,5 βαθμούς Κελσίου, οπότε μια κατσαρόλα βισμουθίου πάνω στο μάτι της κουζίνας σου θα διέκοπτε άδοξα τις μαγειρικές σου δραστηριότητες και θα χρειαζόσουν μια άλλη κατσαρόλα για να μαζέψεις την κατσαρόλα βισμουθίου. Κάποιες ενώσεις του χρησιμοποιούνται ως χρωστικές σε σκιές ματιών, σε σπρέι μαλλιών και σε βερνίκια νυχιών. Οι ίδιες ενώσεις περιέχονταν και στα καλλιντικά των αρχαίων Αιγυπτίων. Όπως βλέπεις θεατάκου μου, γενικά το βισμούθιο είναι για τα σκατά. Και πώς να μην είναι άλλωστε, αφού μια ένωσή του χρησιμεύει ως φάρμακο κατά της διάρειας. Έλα, μην είσαι τόσο εμπαθής. Κάπου διάβασα ότι το βισμούθιο είναι πολύ ραδιενεργό στοιχείο. Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Παραδέξου το. Σωστά. Το βισμούθιο είναι εξαιρετικά ραδιενεργό. Όμως η διάσπασή του προς το θάλιο TL συμβαίνει κάθε 1,9 επί 10 στην 19η χρόνια.
Δηλαδή, ο χρόνος ημιζωής του είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο φορές μεγαλύτερος από την ηλικία του σύμπαντος. Αυτό σημαίνει πως αν έχεις στο χέρι σου ένα κομμάτι βυσμουθίου που σχηματίστηκε την ίδια στιγμή που σχηματίστηκε και το σύμπαν, ούτε εσύ, ούτε τα εγγόνια σου, αλλά ούτε και ο πλανήτης μας ο ίδιος δεν θα υπάρχουν για να κινδυνέψουν από τη ραδιενέργεια του βυσμουθίου. Με άλλα λόγια, και η ραδιενέργειά του είναι ραδιενέργεια από τα Lidl. Αρκετά φλιαρίσαμε όμως, γι' αυτό ας φλιαρίσουμε λίγο ακόμα στη συνέχεια του βίντεο. Χριστίνα! Δημήτρη! Πριν διακτηνιστούμε στο Smart Chemistry Lab, μήπως θες να προσθέσεις κάτι ακόμα? Ναι, 36-82-118. Τέλεια! Φύγαμε για εργαστήριο! Αυτό είναι ένα κομμάτι καθαρό μεταλλικό βυσμούθιο που ζυγίζει 1 κιλό. Και αυτός είναι ο Δημήτρης που σε λίγο θα φτιάξει πολύ όμορφους κρυστάλλους βυσμουθίου, εκμεταλλευόμενος το χαμηλό σημείο ζέσεως του μετάλλου. Σε αυτό το μπρίκι θα φτιάξουμε έναν διπλό ελληνικό, αφού η κρυστάλλωση του βυσμουθίου είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Όπα, άκυρος ελληνικός. Νόμιζε ότι για μια φορά είπε αλήθεια στη μάνα του ώστε να του παραχωρήσει το μπρίκι. Αφού το βυσμούθιο τοποθετήθηκε στο σκεύος, περιμένουμε μερικά λεπτά για να λιώσει το μέταλλο. Ναι, θα έπρεπε να έχει αρχίσει να λιώνει μέχρι τώρα. Οπότε, αφού δεν, καλύτερα να ανάψεις το μάτι της κουζίνας να κάνεις δουλειά σου. Ο ατμοσφαιρικός αέρας σαφώς και δεν παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την τήξη ενός μετάλλου. Το μάτι της κουζίνας όμως θα θερμάνει μέχρι τους 271,5 βαθμούς Κελσίου και το βυσμούθιο θα αρχίσει να υγροποιείται. Το ατμίζον βυσμούθιο καλό είναι να μένει μακριά από τους πνευμονές σου. Όμως ο λόγος που φοράει μάσκα ο Δημήτρης, όπως ισχυρίζεται και ο ίδιος, είναι περισσότερο για να φαίνεται κουλτυπάκι παρά για να προστατέψει τη σωματική του ακαιρεότητα. Πόσο δίκιο έχει. Με αυτά και με αυτά, το βυσμούθιο έλειωσε πλήρως και ο Δημήτρης απομακρύνει τις προσμίξεις με το οξυγόνο που δίνουν αυτό το χρώμα στην επιφάνεια. Ήρθε η ώρα να ψαρέψουμε πολύχρωμα κρυσταλάκια τα οποία σχηματίζονται ταχύτατα καθώς το βυσμούθιο επανέρχεται σε θερμοκρασία δωματίου. Γι' αυτόν τον λόγο η διαδικασία που παρακολουθείς επαναλήφθηκε 5-6 φορές μέχρι να πετύχουμε ικανοποιητικό μέγεθος και σχήμα κρυστάλλων. Κάπως έτσι πήγε άκλαυτος ο απογευματινός καφές και το βραδινό φαγητό, ενώ λίγο έλειψε να θυσιάσουμε στον βωμό της επιστήμης και τον καλά του Power of Love. Αυτό δεν θα το άντεχα. Οι κρύσταλλοι σχηματίζονται στην επιφάνεια του υγρού βυσμουθίου, το οποίο ψύχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα και επιμηκύνονται προς τα κάτω. Αν διαθέταμε μεγαλύτερη ποσότητα μετάλλου και όχι μόνο 1 κιλό, οι κρύσταλλοι θα ήταν γιγάντιοι και πολύ πιο εντυπωσιακοί. Και έτσι δεν θα υπήρχε και λόγος για giveaway. Οι κρύσταλλοι θα παρέμεναν στο σπίτι τους να κοσμούν το ράφι μου. Προσωπικά πιστεύω ότι ένας πιο ταλεντούχος και δεξιοτέχνης χημικός θα έχει διαχειριστεί αποτελεσματικότερα ακόμη και αυτήν την μικρή ποσότητα βυσμουθίου. Ας είναι όμως. 12 πολύ όμορφα κρυσταλάκια ήταν η σημερινή συγκομιδή του σημερινού πολύωρου πειράματος που θα δοκίμαζε την υπομονή και του ίδιου του Ιώβ. Απόλαυσέ τα σε Super Ultra HD 5K ανάλυση. Και τώρα ώρα για giveaway. Φτιάξαμε 12 κρυσταλάκια βυσμουθίου, οπότε 12 από εσάς θα κερδίσουν από ένα κρυσταλάκι. Ακριβώς, Δημήτρη. 6 συνδρομητές μας θα κερδίσουν από ένα κρυσταλάκι ο καθένας. Κάτσε, γιατί 6, 12 φτιάξαμε. Ναι, αλλά τα υπόλοιπα θα τα κρατήσω εγώ. Έλα ρε, θα κρατήσεις τα μισά, με δουλεύεις. Και λίγα είναι αν θες να μάθεις. Χάρη σου κάνω. Ρε εσύ, είπαμε να κάνουμε ένα giveaway, να προσελκύσουμε λίγο κόσμο. Μην ανησυχείς, μια χαρά κόσμος θα έρθει στο κανάλι, αφού παίζω εγώ. Αλλά επειδή είμαι και καλός άνθρωπος, θα σου δώσω για το giveaway 8 κρυστάλλους. Έστω. Άρα, για να συνοψίσουμε, το giveaway θα τρέξει σε Instagram και Facebook και θα λήξει σε μία εβδομάδα ακριβώς, δηλαδή την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 23:59 το βράδυ. Για να συμμετάσχεις μέσω Instagram, θα πρέπει να με ακολουθήσεις και να ταγκάρεις τουλάχιστον έναν φίλο σου στο post της δημοσίευσης του giveaway που θα βρεις στο προφίλ μου. Για να συμμετάσχεις μέσω Facebook, θα πρέπει να πατήσεις like στη σελίδα της Smart Chemistry στο Facebook και να ταγκάρεις τουλάχιστον έναν φίλο σου στη δημοσίευση του giveaway που θα βρεις στη σελίδα. Μετά θα πρέπει να εκτυπώσεις 100 κάρτες Smart Chemistry και να τις τοποθετήσεις στο παρμπρίζ 100 αυτοκινήτων. Τέλος, θα πρέπει να μπεις σε βαγόνι του μετρό μεσημεριανή ώρα και να φωνάξεις δυνατά «Ακολουθήστε όλοι το κανάλι της Smart Chemistry στο YouTube μέχρι ο σειρμός να φτάσει στην επόμενη στάση». Ή μέχρι να σου βουλώσει το στόμα κάποιος συνεπιβάτης. Όσοι από σας τώρα μένετε εκτός Αθηνών, δεν πειράζει. Ο χρόνος μέχρι να λήξει το giveaway είναι αρκετός για να επισκεφτείτε το μετρό της πρωτεύουσας. Αυτό ήταν το φοβερό βίντεο για το βυσμούθιο. Ελπίζω να σου άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, χημεία, αλητεία και αξιοπρέπεια.